Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Επιστήμη και Κοινωνία», μία συμπαραγωγή του ΡΙΚ και του Ινστιτούτου Κύπρου. Στην εκπομπή αυτή συζητάμε θέματα παγκόσμιας σημασίας που απασχολούν όλους μας, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητά μας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην ανάκαμψη και ανθεκτικότητα στην μετά-COVID εποχή Ευρωπαϊκή Ένωση, Κύπρος, Ελλάδα. Η ανάγκη επανεκκίνησης της παγκόσμιας οικονομίας μετά την κρίση της πανδημίας δίνει μία μοναδική ευκαιρία επανασχεδιασμού του κυρίαρχου μοντέλου παγκόσμιας ανάπτυξης με τρόπο που να προστατεύεται η υγεία του πλανήτη και η διατήρηση του ανθρώπινου είδους πάνω σε αυτόν. Οι σημερινές κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν επιγόντως με φιλόδοξες λύσεις. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των προκλήσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον αποτελεί καθήκον ύψιστης σημασίας για τη δική μας γενιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμόρφωσε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις. Πρόκειται για μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία που διαθέτει μια οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, στην οποία μέχρι το 2050 έχουν μηδενιστεί οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, όπου η οικονομική ανάπτυξη έχει αποσυνδεθεί από την κατανάλωση των πόρων. Θα έχουμε πετύχει την αηφόρα ανάπτυξη. Στην ούτως ή άλλως επίγουσα περιβαλλοντικά κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πλανήτης μας, προσθέθηκε η επίγουσα κατάσταση που προκλήθηκε από την πανδημία, αρχικά για την υγεία του πληθυσμού και συνεπακόλουθα για την υγεία της παγκόσμιας οικονομίας. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακούει στο όνομα Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εκλεκτούς επιστήμονες για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Μέσω Skype από Αθήνα, τον Αναστάσιο Γιαννίτση, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδικότητα στην οικονομική ανάπτυξη. Διετέλεσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργός Εξωτερικών και Υπουργός Εσωτερικών, στις κυβερνήσεις Κώστα Σιμίτη και Λουκά Παπαδήμου και οικονομικός σύμβουλος των Ανδρέα Παπανδρέου και Κώστα Σιμίτη. Επίσης, από το 2012 είναι μέλος του Συμβουλίου Επιτροπών του Ινστιτούτου Κύπρου. Κύριε Γιαννίτση, καλησπέρα σας. Στο στούντιο μαζί μας έχουμε τον Θεόδωρο Ζαχαριάδη, αναπληρωτή καθηγητή ενεργειακής πολιτικής του Ινστιτούτου Κύπρου. Είναι επίσης μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και συμμετέχει στη Διευθυντική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κλάδου του Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κύριε Ζαχαριάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε. Μαζί μας και απόψε για να συντονίσει επιστημονικά τη συζήτηση βρίσκεται ο καθηγητής Κώστας Παπανικόλας. Κύριε Παπανικόλα, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, Νατάσα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας, συναδέλφοι. Καλησπέρα, Θόδωρα. Καλησπέρα, Νατάσο. Καλησπέρα. Και έχουμε, νομίζω, ένα εξαιρετικό θέμα να συζητήσουμε απόψε. Τεράστια παγκόσμια πρόκληση και με την παρουσία σας πιστεύω ότι θα έχουμε μια πλούσια συζήτηση και πολλά θέματα θα αγγίξουμε. Θα ήθελα αρχικά να εξηγήσουμε κάποιες έννοιες και να δώσουμε μια σχετική πληροφόρηση για να βοηθήσουμε τους τηλεθεατές μας να παρακολουθήσουν πιο άνετα τη συζήτηση. Νατάσα, με τους συνεργάτες του Ινστιτούτου έχετε επιλέξει δύο μικρά βίντεο που σύντομα περιγράφουν την Πράσινη Συμφωνία και τους στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Νομίζω να το δούμε. Να παρακολουθήσουμε πρώτα ένα σύντομο βίντεο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την ευρωπαϊκή απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και το ανθρώπινο είδος. The European Green Deal is Europe's new growth strategy. We have to act now. The European Commission has prepared three concrete actions that will offer a strong basis for the New Deal. I want Europe to become the first climate-neutral continent in the world by 2050. Real benefits include zero pollution,
affordable and secure energy, smarter transport, and high quality food. A just transition fund will leverage public and private money, including with the help of the European Investment Bank. All these will contribute to a global Green Deal. No one will be left behind. We will deliver a sustainable Europe investment plan. Our 1 trillion euro of investment would give investors confidence to make long-term decisions on environmentally responsible projects. This will mean new jobs, a cleaner environment, and a better quality of life for people. We Europeans are ready. Πάμε να δούμε επίσης τη σχετική ανταπόκριση του Euronews. Καλώς ήλθατε στο Real Economy. Αυτή την εβδομάδα θα δούμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης από την πανδημία. Θα διαθέσει 672,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάκαμψη της οικονομίας. Τα κράτη-μέλη πρέπει να δείξουν έμπρακτα όμως ότι σκοπεύουν να εφαρμόσουν πράσινες πολιτικές πριν πάρουν τα κονδύλια που τους αναλογούν. Στη συνέχεια της εκπομπής, ο Guillaume Desjardins έχει κάνει ρεπορτάζ για ένα project πράσινης οικονομίας. Ναόμι, είμαι στην Προβυγία. Δύο ενεργειακοί γίγαντες σκοπεύουν να κατασκευάσουν το μεγαλύτερο εργοστάσιο πράσινου υδρογόνου στη Γαλλία. Πρώτα όμως ένα εντατικό μάθημα για το σχέδιο της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης. Στον πυρήνα του σχεδίου ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σταθεί ξανά η Ευρώπη στα πόδια της μετά την πανδημία είναι ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Έχει στη διάθεσή του 312,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και 360 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια. Τα κονδύλια αυτά θα δοθούν για δημόσιες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση των οικονομιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα χρήματα, τα κράτη-μέλη πρέπει να ετοιμάσουν το δικό τους εθνικό σχέδιο ανάκαμψης, αποδεικνύοντας ότι θα διαθέσουν το 37% του ποσού στη μετάβαση στην πράσινη οικονομία και το 20% σε πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης των οικονομιών τους. Τα σχέδια αυτά πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος της Άνοιξης. Οι πρώτες εκταμιεύσεις αναμένονται το καλοκαίρι. Ναι, να παρατηρήσουμε μετά από αυτά τα εισαγωγικά βίντεο κλιπς ότι έχουμε δύο ξεχωριστά προγράμματα, εργαλεία, τα οποία όμως έχουν μεγάλο συσχετισμό. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το European Green Deal, δεν είναι απλώς μια στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντος ή αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Είναι περισσότερο. Είναι μια ολοκληρωμένη, πολυδιάστατη στρατηγική ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη, το διακηρύττει διαρκώς, να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα ως το 2050. Δηλαδή, να μηδενίσουμε τους ρήπους, ιδιαίτερα αυτούς που επηρεάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η επίδειξη αυτού του στόχου συνεπάγεται ένα μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας της Ευρώπης, ο οποίος πρέπει να είναι βιώσιμος, αποδοτικός και κοινωνικά δίκαιος και ισορροπημένος. Από την άλλη, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, παρόλο που ενσωματώνει θεμελιακά στοιχεία της Πράσινης Συμφωνίας, στοχεύοντας να παντρέψει τους δυο αυτούς στόχους. Την ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία λαβώθηκε από τον κορονοϊό, και να επιταχύνει ταυτόχρονα τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο διπλός αυτός στόχος είναι γρήγορη ανάκαμψη από την κατάσταση που έφερε η πανδημία και ταυτόχρονη αναδιαμόρφωση της οικονομίας ώστε να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Να επισημάνω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθορίζει με σαφήνεια μία διαδικασία. Αλλά δεν κάνει συγκεκριμένες επιλογές, βάζει πολλούς περιορισμούς. Αυτές οι επιλογές θα εξειδικευθούν και θα προκριθούν από τα κράτη-μέλη. Πιστεύω σε αυτό το σημείο κάνει ένα εξαιρετικά εύστοχο σχολιασμό ο Τζέφρι Σάκς, ο οικονομολόγος παγκόσμιας φήμης και γνωστός πιστεύω στην Κύπρο
και αξίζει να παρακολουθήσουμε αυτή την τοποθέτησή του πριν αρχίσουμε να συζητάμε όλα αυτό τις πληροφορίες που ήδη έχουμε δει. How crucial is the European Green Deal right now? It is, in my view, the best we have in the world of a transformation agenda that really looks at transformation in depth, in scope, in holism, and in time dimension. It's really well done. As I like to say, it's totally bureaucratic, but in the Weberian rational bureaucratic mold. In other words, it's really thinking through systematic processes to make change in the best of the bureaucratic sense. Who has responsibility? Who needs to do what? What are the timelines? What are the processes? But it's not a plan. It's a process right now. The European Green Deal is not a plan. I want us to help fill in the plans at the country level, at the regional level, what really to do, because what the European Green Deal is a set of timelines, milestones in an absolutely desirable, holistic approach, but it doesn't have underneath it the what to do in detail. And Europe still too much then leaves the what to do at the country level rather than really regional investment strategies. Though that's getting better, it's still not enough in my view. We need regional energy system. We need regional food production, distribution, use, management system. We definitely need regional systems for the ecology of the region, for the health of the Mediterranean Sea, and so forth. So I think the European Green Deal is a huge plus, and it is already having its global diplomatic effect. Definitely Europe brought the East Asian countries into the recent announcements of China net climate neutrality by 2060, Japan under new Prime Minister Suga announcing very quickly upon his new prime ministership climate neutrality by 2050, Korea the same. So we really have a lot of partners, and once we pry Trump's fingers from his Oval Office desk and carry that man out of his office, we're going to have a good president in the United States, and there will be a U.S. Green Deal in effect to join this. So I think we're going to have a lot of opportunity diplomatically for the European Green Deal to be applied first in the European countries, the 27. I hope we can find ways to extend this to North Africa and the Eastern Mediterranean, because it's a framework, not only European policy, but a very well-designed framework, and then as part of global diplomacy. And I'll just end at that point to say that 2021 is potentially shaping up as a breakthrough year. I don't think that's just a cliche. I think it's actually real. This has been a very, very tough year with COVID, with Trump, with just an extraordinarily difficult year. 2021 should be much better. Θόδωρε, ακούσαμε τα εισαγωγικά, είδαμε την πολύ θετική αντιμετώπιση με την οποία βλέπει ο Τζόφρι Σάξ την Ευρωπαϊκή Δραστηριότητα. Διέκρινα και μια κριτική ότι παραγνωρίζει την περιφερειακή διάσταση, που για την Κύπρο, μια μικρή χώρα, έχει τεράστια σημασία. Αλλά εσύ συμμετέχεις στη διαμόρφωση και εξειδίκευση του Ταμείου όσο αφορά την Κύπρο. Το παρακολουθείς πολύ στενά, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να συνεχίσουμε την παρουσίαση, να μας πεις μερικά σχόλια για το πώς εξειδικεύεται,
μια και το ταμείο αυτό δίνει κατευθύνσεις, δεν δίνει τις λύσεις στο κυπριακό και ελλαδικό περιβάλλον. Μάλιστα. Πολύ καλά. Μπορούμε να δούμε πρώτα το πανευρωπαϊκό πλαίσιο και μέσα σε αυτό να δούμε και τους πόρους που προβλέπονται και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κύπρο και βεβαίως μετά να δούμε και τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις. Διότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα, όπως σωστά είπες, αλλά βέβαια που είναι πολύ στενά συσχετιζόμενα. Έχουμε κάποιες καρτέλες οι οποίες πολύ συνοπτικά και περιγραφικά θα δείξουν, θα μπορούσαμε να δούμε την πρώτη, που θα ξεκινήσουμε με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ξεκίνησε βεβαίως προ-πανδημίας, ήταν μία από τις βασικές προγραμματικές δεσμεύσεις της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ουσιαστικά αμέσως μόλις ανέλαβε η νέα πρόεδρος και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2019, προετοιμάστηκε και ψηφίστηκε, μάλλον προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη-μέλη το Δεκέμβριο, λίγο πριν από το τέλος του έτους του 2019, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία όπως είδαμε στα βίντεο, είναι πάρα πολύ ευρείας κάλυψης σε ό,τι αφορά όλα τα περιβαλλοντικά θέματα. Δεν χρειάζεται να τα δούμε σε πολύ λεπτομέρεια. Η φιλοδοξία σε σχέση με τον μετριασμό ή την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής. Η φιλοδοξία για την παροχή εντελώς καθαρής ενέργειας, για την εξάλληψη της ρύπανσης, για την οικοδόμηση βιώσιμου γεωργικού τομέα και διατροφικού τομέα και βιώσιμης βιομηχανίας. Αλλά βεβαίως αυτά χωρίς να ξεχνάει κανείς αυτό που σε αυτή την καρτέλα βλέπουμε κάτω δεξιά, τη φράση να μην μείνει κανείς πίσω, έτσι, στο περιθώριο. Δηλαδή, να μην ξεχνάμε την κοινωνική συνοχή, που είναι βασικός πόλος βιώσιμης ανάπτυξης και δεν μπορείς να τα κάνεις χωρίς αυτήν. Αυτό, είπαμε, δημοσιεύτηκε, ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο του 2019, προ-πανδημίας. Την ίδια ακριβώς περίοδο, βέβαια, έτρεχε και η διαπραγμάτευση για τον επόμενο 7ετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που λένε τεχνικά πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν έχει σημασία, είναι ο τακτικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, από τον οποίο θα υπάρχουν χρήματα για τα διαφορετικά ταμεία, από τα οποία επωφελούνται πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και η Κύπρος. Ταυτόχρονα, βέβαια, ξέσπασε και η πανδημία και ήρθε και η συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό έτρεχαν για κάποιο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα όμως έτρεχε και προτάθηκε πρώτα από τη Γαλλία και τη Γερμανία και μετά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Η συμφωνία που μπορούμε να δούμε την καρτέλα και πάλι για τα ποσά. Η συμφωνία αυτή δείχνει ότι τα ποσά τα οποία έχουν συμφωνηθεί είναι συνολικά γύρω στα 1,8 τρισεκατομμύρια πανευρωπαϊκά, που αντιστοιχούν, αφορούν ουσιαστικά τη δεκαετία ως το 2030, αντιστοιχούν στο 12% περίπου ενός του ΑΕΠ μιας χρονιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απλά αυτό ως μέτρο σύγκρισης. Στην Ελλάδα, από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την εθνική, την συνεισφορά της χώρας για τα διάφορα έργα των διαφορετικών ταμείων, προβλέπονται 40 δισεκατομμύρια και άλλα 32 από το ταμείο, από τα ταμεία ανάκαμψης, αυτό που λέμε ταμείο ανάκαμψης, εν πάση περιπτώσει, το οποίο είναι ένα πολύ σοβαρό ποσό, αντιστοιχεί περίπου στο 1 τρίτο του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας. Δεν αφορά μία χρονιά. Εξαιρετικά ευνοημένη η Ελλάδα, πολύ πάνω από το μέσο όρο. Ναι, πολύ πάνω από το μέσο όρο και ως ποσοστό. Είναι ως μέσα στις πρώτες χώρες. Ναι. Στην Κύπρο τα αντίστοιχα ποσά είναι αυτά που έχουμε ακούσει μερικές φορές. Είναι 1 δισεκατομμύριο σχεδόν. Τα λέμε 968 εκατομμύρια για την ακρίβεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και 1,8 δισεκατομμύρια από τον τακτικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιστοιχεί σε περίπου 14% του ΑΕΠ μιας χρονιάς, δηλαδή είναι λίγο πιο ευνοημένη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσαμε να πούμε. Αν τα ποσά είναι
ψηλά, επαρκή κλπ. Μπορούμε να το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, όπως θα δούμε τώρα στην επόμενη καρτέλα, ειδικά για το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό που λέγεται Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπάρχει μια διαδικασία. Ξεκινήσαν οι χώρες μέλη με ένα προσχέδιο μέτρων ανάκαμψης που περί τα τέλη του έτους τα υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή την περίοδο που συζητάμε γίνεται η διαβούλευση με τους κυβερνητικούς φορείς όλων των κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κατά πόσον τα έργα αυτά είναι κατάλληλα και τα κριτήρια θα τα δούμε στην επόμενη καρτέλα σε λίγο. Με στόχο τέλη Απριλίου να υποβληθούν τα τελικά σχέδια ανάκαμψης, τα οποία η ελπίδα είναι ότι θα εγκριθούν γρήγορα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να πάνε να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τους αρχηγούς κρατών. Διότι σε αντίθεση με, ας πούμε, τα διορθωτικά ταμεία που τα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εδώ υπησέρχεται και ο πολιτικός παράγοντας και αν υπάρχει μη συμμόρφωση μπορεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να κόψει. Και η ελπίδα είναι ότι κατά το τέλος του καλοκαιριού θα εκτεμευθούν τα πρώτα ποσά και βεβαίως θα υπάρχουν αξιολογήσεις. Και η τελευταία καρτέλα μας δείχνει κάποια βασικά χαρακτηριστικά των ταμείων ανάκαμψης, των έργων που μπορούν να εγκριθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κάποια μας τα έδειξε ήδη το βίντεο, αυτά με τους αριθμούς, ότι τουλάχιστον το 37% του προϋπολογισμού θα πρέπει να αφιερωθεί σε πράσινες δράσεις και το 20% σε ψηφιακές δράσεις. Αλλά πολύ βασικοί παράγοντες είναι τα έργα να είναι όρημα για να εγκριθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως το 2026, να θεραπεύουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες μιας χώρας που τις έχει ήδη επισημάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κανένα μέτρο να μην προκαλεί ζημιά στο περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ απαιτητικό. Να μην πούμε περισσότερα σε αυτό, ναι, θα τα αναπτύξουμε μετά. Να το αναπτύξουμε. Να ακούσουμε ίσως και από τον Τάσο πώς από τη μεριά της Ελλάδας, από την οπτική γωνία της Αθήνας, φαίνεται όλη αυτή η διαδικασία, τα ποσά και ο προγραμματισμός των δράσεων για την Ελλάδα. Ναι, θα πω την οπτική, τη δική μου δεν μπορώ να εκφράσω την οπτική της Ελλάδας. Θα έλεγα καταρχάς ότι η απόφαση για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια πολύ σημαντική απόφαση που πάρθηκε εν μέσω κρίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δείχνει ότι ανταποκρίνεται σε ένα κέριο ζήτημα που καταλαβαίνει ότι θα έχει εξαιρετική επίπτωση στις εξελίξεις, στις άμεσες εξελίξεις των χωρών. Θα έλεγα, επειδή το ερώτημα εωρείται, ότι για μένα δεν μ' αρέσει να μπω τώρα στη συζήτηση και συλλογική αν είναι μεγάλο το ποσό ή όχι. Θεωρώ ότι το ποσό είναι αρκετά σημαντικό. Ας σκεφτούμε τι θα σήμαινε να μην το είχαμε, ιδίως για χώρες που έχουν σχετικά περιορισμένη ετοιμότητα να απορροφήσουν σοβαρές και νέες επενδύσεις, και ότι το βασικότερο, το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι αν θα γίνει σωστή εφαρμογή και θα σωστή αξιοποίηση των πόρων αυτών. Νομίζω ότι εκεί είναι ο κρίσιμος κόμπος, γιατί μπορεί κανείς να βάλει, να βαφτίσει, και ξέρουμε πόσο εύκολα γίνεται αυτό, με πολλούς τρόπους διάφορα έργα, ως πράσινα έργα ή περιβαλλοντικά ή το ένα άλλο, αλλά οτιδήποτε χαρακτηρισμό και να δώσει κανείς σε διάφορα έργα, πάντα υπάρχουν τεράστιες διαφοροποιήσεις προτεραιότητας και σημασίας. Δηλαδή μπορεί να έχεις 100 έργα που να είναι πράσινα, να είναι όλα πράσινα, αλλά 10 από αυτά να είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Έχει σημασία επομένως αν οι χώρες της Ελλάδας και της Κύπρου συμπεριλαμβανομένες θα οδηγηθούν στο να επιλέξουν αυτά τα 10 και όχι τα 90, τα οποία θα είναι, ας το πω, ακραία περιθωριακά. Ναι, μεν έχουν κάποια συμβολή κλπ. Επομένως, έχει σημασία και μην ξεχνάμε ότι εκτός από αυτά τα λεφτά είναι και τα 40 δις που θα πάρουμε με το 7ετές πρόγραμμα. Επομένως, οι κυβερνήσεις οπωσδήποτε της Ελλάδας και της Κύπρου θα έχουν στα χέρια τους ένα σημαντικό εργαλείο από το άθροισμα των δύο αυτών ποσών για να δούνε στα επόμενα 7, 8, 9 χρόνια πώς θα το αξιοποιήσουν και πού θα φτάσουν. Και νομίζω ότι η ποιότητα των επενδύσεων, το asset quality για να χρησιμοποιήσω έναν επενδυσιακό όρο, είναι αυτή που θα κρίνει
την επιτυχία αυτού του έργου. Βεβαίως μπαίνουν και άλλα αισθήματα σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση. Δηλαδή χρειάζεται η διακυβέρνηση να έχει για πρώτη φορά ίσως, και το λέω ξέροντας τι λέω, να έχει ένα forward looking, μια μάκρο διάσταση και όχι να κοιτάζει στα επόμενα 1, 2, 3 χρόνια, αν όχι μήνες, και να βλέπει κάπως πιο μακριά, γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι αστεία, είναι μακροχρόνια και συστημικά για όλο τον πλανήτη, να έχει μια μεγάλη αίσθηση το τι μπορεί να εξυπηρετήσει το συλλογικό χαρακτήρα και να μπουν στην άκρη οι διάφορες πολιτικές προτεραιότητες ή κομματικές, και βεβαίως να βλέπει και να έχει κατά νου και από το τελευταίο σημείο που σημειώθηκε, δηλαδή τα side effects, τις παρενέργειες ή τις παράπλευρες επιπτώσεις που σημαίνει κοινωνικές και πολιτικές. Γιατί αν οι επιπτώσεις αυτές είναι θετικές, είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος νομίζω ότι θα είναι το βήμα πάνω στο οποίο θα πατήσει η επόμενη έγκριση του επόμενου προγράμματος σε 6-7 χρόνια για να πάμε παραπέρα. Η αποτυχία του θα είναι, δεν ξέρω που θα οδηγήσει, εν πάση περιπτώσει θα το δούμε. Βέβαια πολλά θέματα μας έχεις παραθέσει. Θα σταματήσω. Δεν το παρέσαγω, είναι υπαρκτά. Το παραθέτει πραγματικότητα, στα αλήθεια. Βέβαια η πρόκληση όχι μόνο για τους Κύπριους, τους Ελλαδίτες πολιτικούς, για όλους τους πολιτικούς, και εσύ έχεις διατελέσει υπουργός κατ' επανάληψη, η πίεση των επόμενων εκλογών πάντα θα τίνει να μην γίνουν οι επιλογές οι μακροχρόνιες, αλλά μάλλον οι βραχυπρόθεσμες. Αυτό, υπάρχουν δικλείδες στην όλη διαδικασία ώστε να αποφευθεί η κακή, σε εισαγωγικά, η βραχυπρόθεσμη και όχι η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας. Αυτό είναι. Κώστα, θεσμικές δικλείδες δεν υπάρχουν. Η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων πιστεύω ότι πατάει πάνω στην υπευθυνότητα και στην ευαισθησία της κάθε κυβέρνησης και όλες τις χώρες. Επειδή ζούμε εξαιρετικά πρωτοφανείς καταστάσεις και με την πανδημία, αλλά και με την κλιματική αλλαγή, τις οποίες στις αρκετά βασικά χαρακτηριστικά τα ζούμε ήδη. Νομίζω ότι πλέον δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να προχωρήσουμε παίζοντας. Και όταν εννοώ παίζοντας, να λέμε ότι κάνουμε επενδύσεις, που είναι επενδύσεις, αλλά που είναι επενδύσεις ως της πρώτης προτεραιότητας, και να αφήνουμε απ' έξω βασικές κινήσεις, οι οποίες θα έχουν πολύ σημαντική επίπτωση για το μέλλον μας. Και όταν λέω για το μέλλον μας, πιάνω και το παρελθόν, το σήμερα και το αύριο. Γιατί αν δεν κάνουμε αυτό που πρέπει για το μέλλον, τότε και να είμαστε σίγουροι ότι φέτος, την επόμενη χρονιά ή τη μεθεπόμενη, θα έχουμε αρνητικές επιπτώσεις και στο growth και στην απασχόληση και σε πολλά άλλα μεγέθη της οικονομίας και της κοινωνίας και της πολιτικής σταθερότητας. Ναι, γιατί παρακολουθείς τουλάχιστον στην Κύπρο πολύ στενά και το πώς εξελίσσεται ο διάλογος, ποια έργα θα προκριθούν και ποια θα είναι. Τι μπορούμε να ξέρουμε γύρω από αυτή την πορεία, όπου να είναι Απρίλης και πρέπει αυτά να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Σωστά. Όπως είπαμε, έχουν πάει ουσιαστικά και είναι υπό διαπραγμάτευση. Χωρίς να γνωρίζω φυσικά, όπως ο κύριος Γιαννίτσης, πώς έγινε στο παρελθόν, έχω την αίσθηση ότι ειδικά για το κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο είναι το άμεσο, γιατί ο πολιετής προϋπολογισμός έρχεται αμέσως μετά σε διαπραγμάτευση, ειδικά για το Ταμείο Ανάκαμψης έχω την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ υποψιασμένη. Και σε συνδυασμό με ο συνδυασμός της απέτησης για όρημα έργα, με την απέτηση για πολύ συγκεκριμένες αδυναμίες, διόρθωση αδυναμιών και μη πρόκληση σοβαρών περιβαλλοντικών ζημιών, ίσως να είναι μια παραπάνω δικλίδα ασφαλείας από το παρελθόν. Επίσης, έχει, νομίζω, πολύ μεγάλη σημασία μέσα σε όλα αυτά που είδαμε για την Πράσινη Συμφωνία, νομίζω ιδιαίτερα ο στόχος
της κλιματικής ουδετερότητας που λέμε. Μηδέν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αλλά... Και να σας πω γιατί. Γιατί ο στόχος είναι ως το καλοκαίρι του 2021, σε λίγους μήνες δηλαδή, να θεσπιστεί ο λεγόμενος Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος. Ο κλιματικός νόμος αυτός θα ενσωματώνει σε νόμο που θα είναι φυσικά δεσμευτικός για όλα τα κράτη-μέλη και τους στόχους του 2030, που ουσιαστικά είναι ήδη δεσμευτικοί, αλλά και τον στόχο του 2050. 2050. Όταν θα έχεις κάτι τέτοιο, αυτό θα είναι μια μεγάλη τάση για την οποία πρέπει να αρχίσεις να δουλεύεις από σήμερα. Διότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν λύνονται απλώς με φωτοβολταϊκά. Δηλαδή δεν πετυχαίνεις αυτούς τους στόχους, τους τόσο μεγαλεπίβολους. Χρειάζονται πολύ μεγάλες αλλαγές, όπως είπε στην εισαγωγή, σε όλο το αναπτυξιακό μοντέλο, και αν δεν ξεκινήσουν από τώρα, δεν θα γίνουν, δεν προλαβαίνουμε μετά το 2030. Πρέπει νομίζω όλοι από τώρα, όλος ο προσανατολισμός, όπως έχουμε τις μεγάλες τάσεις για την ψηφιοποίηση, οι δημογραφικές αλλαγές, έτσι τώρα και ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας, πρέπει από τώρα να ληφθεί υπόψη. Πρέπει να παρατηρήσω όμως ότι αν κοιτάξω την επικαιρότητα, δεν βλέπω το κοινό να συμμετέχει σε αυτό το διάλογο. Πολύ περισσότερο είναι για το τραγούδι της Eurovision ή κάτι αντίστοιχα σημαντικά θέματα, παρά για την κλιματική ουδετερότητα. Στην Ελλάδα είναι καλύτερη η κατάσταση γύρω από αυτό το διάλογο? Δεν θα έλεγα ότι βλέπει κανείς την κοινή γνώμη να έχει κάποια μεγάλη πίεση, να ασκεί κάποια μεγάλη πίεση. Αν και υπάρχει αρκετά πιο μεγάλη ευαισθητοποίηση από ό,τι κάποιο διάστημα πριν. Αλλά ούτε πιστεύω ότι πρέπει η ευαισθητοποίηση να περιμένει κανείς ότι θα έρθει από κάτω. Ο κόσμος έχει τα καθημερινά προβλήματα. Η πίεση πρέπει να έρθει από πάνω. Και εδώ υπάρχουν τα εξής ζητήματα. Πρώτον, όπως είπε ο Ζαχαριάδης, η Επιτροπή θέλει όρημα έργα. Η εμπειρία μου δείχνει ότι, και η εμπειρία όλων μας πιστεύω όσων έχουν εμπλακεί σε τέτοιες διαδικασίες, ότι σοβαρές επενδύσεις και όροι για να φτάσουν σε σημείο οριμότητας θέλουν 2 με 4 χρόνια σχεδιασμών, προγραμματισμών, θεσμικών διαδικασιών κλπ. Και μετά ακολουθεί και η υλοποίηση. Επομένως, σε ποιο βαθμό Ελλάδα και Κύπρος είναι έτοιμες γι' αυτό, ιδίως για την Κύπρο δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Ελλάδα έχει σε μεγάλη κλίμακα τέτοια έργα. Δεύτερον, όπως είπα, έχει πολύ μεγάλη σημασία να είναι μεν όρημα τα έργα, να είναι υλοποιήσιμα, να έχουν zero emissions, μηδενικές εκπομπές, αλλά να είναι και σημαντικές προτεραιότητες. Γιατί αν δεν είναι σημαντικές προτεραιότητες, ναι μεν είμαστε μέσα στο πλαίσιο των κανονισμών της Επιτροπής και των γραφειοκρατικών δεσμεύσεων κλπ, όμως δεν πρόκειται να πετύχουμε το στόχο μας. Είναι θέμα αποτελεσματικότητας δηλαδή. Επομένως, μακάρι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πετύχουμε αυτό το πράγμα, αυτούς τους στόχους, αλλά η εμπειρία τουλάχιστον της Ελλάδας είναι ότι εντάξει έχει επιτυχίες, αλλά δεν είναι και από τις πιο πετυχημένες χώρες. Είναι πετυχημένη στο να απορροφάει λεφτά, αλλά πετυχημένη στο να κάνει επενδύσεις που θα δίνουν μια όθηση μεγάλη προς τα μπρος στην παραγωγικότητα, στην τεχνολογία, στην ανταγωνιστικότητα και σε χώρους πολύ μεγάλων προκλήσεων όπως είναι αυτή που συζητάμε. Η εμπειρία μας είναι μάλλον προς το κινείται στο μέσο και όχι στο επάνω άκρο. Βέβαια η παρατήρηση ότι χρειάζεται 2 με 4 χρόνια σχεδιασμού παραπέμπει και σε ένα άλλο πρόβλημα που νομίζω έχουμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ότι και δεδομένου και του χαρακτήρα αυτής της εκπομπής, ότι η επιστημονική κοινότητα, η οποία έχει πολύ καλές επιδόσεις και στην Κύπρο και στην Ελλάδα όταν φτάσει στο ερευνητικό πεδίο, δεν εμπλέκεται με τέτοιο ορίζοντα στο σχεδιασμό τέτοιων δράσεων, οι οποίες είναι γνωστές ότι θα έρθουν σε 2-4 χρόνια. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι που ανακαλύφθηκε χτες. Και όμως πάσχουμε ίσως από τη σύνδεση του επιστημονικού δυναμικού με το στρατηγικό σχεδιασμό των έργων, που
από τη φύση τους θα έχουν μεγάλο τεχνολογικό περιεχόμενο. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση πολύ μεγαλύτερη. Ίσως να ασχοληθούμε στο μέλλον για αυτή τη σύνδεση έρευνας τεχνολογίας με παραγωγή. Ναι, ναι, Τάσο. Αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, θα έλεγα ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι προχωρώντας προς την πιο έντονη κλιματική αλλαγή, θα υπάρχει όλο και μεγαλύτερη πίεση στις παραγωγικές διαδικασίες σε όλο το φάσμα των παραγωγικών διαδικασιών, προϊόντων, βιομηχανικών, αγροτικών υπηρεσιών για μείωση των εκπομπών και της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μια πολύ σημαντική πίεση στο να υπάρχουν συνεχώς καινούργιες και καλύτερες καινοτομίες και τεχνολογικές αλλαγές. Δηλαδή το παραγωγικό σύστημα μπορεί να προβλέψει κανείς ότι θα φτάσει σε μια έκρηξη αλλαγών και καινοτομιών, πότε ακριβώς δεν ξέρω, αλλά προοδευτικά. Αυτό σημαίνει ότι όσο καλύτερα είναι προετοιμασμένος κανείς να καταλάβει, να συμμετάσχει, και βεβαίως δεν μπορεί να συμμετάσχει όπως πρωτοπόρες και τεχνολογικά πολύ προηγμένες χώρες, αλλά έστω ως δεύτερης, τρίτης ταχύτητας χώρες, θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πώς θα προχωράει η ανάπτυξη και σε χώρες αντί δική μας. Ναι, είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα το αφήσουμε εδώ, γιατί νομίζω πρέπει να επανέλθουμε στο κύριο θέμα μας. Αλλά νομίζω είναι μια εξαιρετική, σημαντική ενότητα που ίσως να την ξαναεπισκεφθούμε. Ας βάλουμε μια άνω τελεία, να διακόψουμε τη συζήτησή μας για ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε πίσω στην εκπομπή Επιστήμη και Κοινωνία, όπου συζητάμε για την ανάκαμψη και ανθεκτικότητα στη μετά-COVID εποχή. Θα ήθελα να επισημάνω και απευθύνομαι, κυρία, σε σένα για να αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση, Τάσο, να δούμε και δεδομένου του χαρακτήρα της εκπομπής, να εξετάσουμε την όλη αυτή οικονομική αναδιάθρωση από μια θεωρητική, αν το θέλουμε, επιστημονική σκοπιά. Είναι ιστορικά εμπεδομένο ότι οι καταστροφές διαφόρων, είτε από πολέμους, είτε από φυσικές καταστροφές, είτε από ιούς, είτε από πανδημίες κλπ., συχνά οδηγούν σε επιτάχυση μετασχηματισμών της οικονομίας. Υπάρχει αυτό το κλασικό βιβλίο, εξαιρετικό, το συνιστώ σε όλους, «Η ευημερία του κακού», του Ντανιέλ Κουέν, το οποίο επί την ελληνική μετάφραση επιστημονική επιμέλεια έχει κάνει ο ίδιος ο κ. Γιαννίτσης, που πραγματεύεται γύρω αυτό το θέμα. Άρα αυτές οι ευκαιρίες, γιατί πρόκειται και για ευκαιρία από κάποια άποψη, να παράγουν μία νέα ευημερία. Μπορούμε να δούμε, πιστεύω, αυτά τα Green Deals σαν μια απάντηση η στοχευμένη, ίσως και ιστορικά για πρώτη φορά σε όλο τον πλανήτη, εκμετάλλευσης και διοχέτευσης αυτής της ευκαιρίας προς ένα συγκεκριμένο στόχο. Έτσι, από μια θεωρητική άποψη, μια και ξέρω ότι σας έχει απασχολήσει πολύ αυτό το θέμα, τι έχεις να μας πεις, σαν θεωρητικός οικονομολόγος τώρα. Και θα προσέθετα στα στοιχεία που μου παρέθεσες και τα περίφημα Roaring Twenties, η θορυβόδη 20ετία του 1920, με το Τσάρλεστον και την εικόνα που υπήρχε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όχι σε όλες βέβαια, διότι μπορεί να ήταν θορυβόδης από μουσική άποψη σε διάφορες, αλλά υπήρχε σοβαρή πείνα, ανισότητα, δυστυχία σε πολλές άλλες. Θα έλεγα ότι στην περίοδο αυτή ζούμε ένα σύστημα περισσότερων απειλών, είτε διαδοχικών είτε και ταυτόχρονων.
Τώρα ζούμε την πανδημία και υπάρχουν χώρες όπως η Ελλάδα, νομίζω η Κύπρο δεν είναι σε αυτή την κατηγορία, που δεν έχουν ανακάμψει ακόμα από την κρίση που πέρασαν και την πτώση που πέρασαν. Δεύτερον, έχουμε την κλιματική αλλαγή που χρόνο με το χρόνο μας δείχνει όλο και περισσότερο τα προβλήματα που θα υπάρχουν. Τρίτον, έχουμε τις σοβαρές τεχνολογικές αλλαγές που για άλλες χώρες και για άλλες κατηγορίες εργαζόμενων και επιχειρηματιών θα οδηγεί προς τα πάνω, προς μια βελτίωση, αλλά και για άλλους προς τα κάτω. Θα εντείνονται οι ανισότητες και μέσα στις χώρες και μεταξύ χωρών. Βέβαια, για να μην πει κανείς μόνο τα αρνητικά, βλέπουμε και θετικές αλλαγές στο πνεύμα, στον προβληματισμό αρκετών επιχειρήσεων, ας πούμε στην Ελλάδα, το θέτω όμως και αλλού, που αναζητούν τρόπους να αντιδράσουν και να αντιμετωπίσουν με τις νέες καταστάσεις που βλέπουν ότι διαμορφώνονται. Και αυτό σημαίνει μια θετική εξέλιξη, γιατί κάνει πιο ανθεκτικό το παραγωγικό σύστημα. Επίσης, βλέπουμε ότι από διάφορες στοιχεία της παγκόσμιας οικονομίας ότι έρχεται μια ανάκαμψη. Τώρα, αν θα πει μέσα στο 2021 ή μέσα στο 2022, θα μας πάει πίσω στο 2019 πριν την πανδημία, δεν ξέρω. Πάντως, θέλω να πω, έχουμε μια σειρά από εξελίξεις που θα ήταν παράτολμο να θεωρήσει κανείς ότι μπορούν το 2022 ή 2023 να μας οδηγήσουν σε μια μεγάλη ευδαιμονία ή σε ένα κλίμα, πώς να το πω, τέτοιο σαν αυτό που περιγράφεις, που και αυτό οπότε σημειώθηκε. Πέρα από τα 20, ας πούμε, μιλάνε και υποθέτω ότι έχει στο μυαλό σου, Κώστα, την περίοδο μετά την μεγάλη πανούκλα της Ευρώπης το 1900, στο 15ο αιώνα. Που τότε πράγματι οδήγησε σε φοβερές ανατροπές μετά, θετικές ανατροπές, αλλά πήρανε δεκαετίες, αν όχι και αιώνες, για να οδηγηθεί κανείς από την κάτω μεριά του κύκλου στην επάνω μεριά του κύκλου. Θα έλεγα και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, θα έλεγα, ότι ακολούθησε μια τεράστια ανάκαμψη και ευημερία μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ναι, ακολούθησε, συμφωνώ, αλλά μην ξεχνάμε ότι είχε προηγηθεί μια πρώτου μεγέθους μοναδική καταστροφή στην ιστορία της ανθρωπότητας, την οποία είχε νόημα ο κόσμος να την παλέψει και να την αντιμετωπίσει και να την ξεπεράσει. Εδώ πέρα είμαστε σε μια σχετικά καλή κατάσταση, τουλάχιστον η Ευρώπη και και άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ευρώπη. Ένας, νομίζω το πρόβλημα που θα έχουμε είναι πώς θα διατηρήσουμε και θα διασφαλίσουμε τις χώρες μας και τις κοινωνίες μας από απειλές και από απρόβλεπτους παράγοντες που μπορεί να προκύψουν. Και αυτό που βλέπουμε και είμαστε σίγουροι είναι ότι το απρόβλεπτο μπορεί να μην το ξέρουμε ποιο θα είναι σε 2, σε 5 ή σε 10, να μην ξέρουμε πότε θα είναι, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα έρθει. Και επομένως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα το οποίο είναι ένα κλίμα προνοητικότητας, ένα κλίμα ανήσυχων προσδοκιών, χώρια το ότι η κρίση αυτή της πανδημίας θα έχει αποδυναμώσει την ικανότητα των επιχειρήσεων και του τραπεζικού συστήματος. Και θα είναι, θα περιμένουν να δούνε πώς θα εξελιχθεί. Φυσικά περιττώ να προσθέσω ότι για την Ελλάδα και την Κύπρο πρέπει να βάλει κανείς και το γεωπολιτικό, τις γεωπολιτικές απειλές και τυχόν εξελίξεις, οι οποίες δεν ισχύουν για άλλες χώρες ή για πολλές άλλες, για τις περισσότερες άλλες χώρες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Και επίσης ένα ακόμα μεγάλο στοιχείο που αφορά και την παγκόσμια οικονομία, αλλά και την Ελλάδα περισσότερο και την Κύπρο λιγότερο, είναι ότι ο κόσμος μετά και από την πανδημία θα έχει διδυστεί περισσότερο στην υπερχρέωση. Μέσα στο 2020 έχει εκτιμηθεί
ότι στις χώρες Ευρώπης και στις ΗΠΑ ίσως η αύξηση του χρέους ως προς το ΑΕΠ είναι 20 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι τεράστιο, είναι τσουνάμι αυτό. Για την Ελλάδα δεν ήταν 20, ήταν κάπου 37 νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Για την Κύπρο ήταν λιγότερο. Αυτά σημαίνουν πολύ διαφορετικούς όρους λειτουργίας για τις οικονομίες, είτε είναι σε καλύτερη κατάσταση είτε δεν είναι σε καλή κατάσταση, δείχνουν τι τεράστια σημασία έχει να υπάρχει αυτός ο λεγόμενος δημοσιονομικός χώρος, το fiscal space, σε μια οικονομία, γιατί εάν προκύψει κάποια αναποδιά σε 2, 3 ή 4 χρόνια και είσαι σε μια κατάσταση παγιδευμένος ακόμη από την υπερχρέωση και τις επιπτώσεις της προηγούμενης απειλής, που σε, ας πούμε, της πανδημίας, τότε σημαίνει ότι εξασθενίζει όλο και περισσότερο η ικανότητά σου να αντιμετωπίζεις προβλήματα στο μέλλον. Όλα αυτά είναι μεγάλα ζητήματα, δεν μπορούμε να τα δούμε εδώ, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει προβληματισμός σε επίπεδο κράτους, κυβερνήσεων, σε επίπεδο think tank, σε επίπεδο... ένας γενικού προβληματισμού. Ναι, ναι. Και ιδίως ανθρώπων οι οποίοι έχουν ευθύνη να τα σκέφτονται και να τα διατυπώνουν και να διατυπώνουν και προτάσεις. Βέβαια. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα το τελευταίο. Θόδωρε, πριν πάμε σε κάποιες ερωτήσεις που έχει η Νατάσα συλλέξει από το κοινό. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάποιο σχόλιο ή να περάσουμε στις ερωτήσεις. Κάτι μόνο συμπληρωματικό σε αυτό το πάρα πολύ φυσικά συνεκτικό αφήγημα, την ερμηνεία, την πολύπλευρη που έβαλε ο κύριος Γιαννίτσης, ως προς την υπερχρέωση μόνο, μου δημιουργεί τη σκέψη ότι αυτό δημιουργεί και μία ηθική δέσμευσή μας προς τις επόμενες γενιές, γιατί χρεωνόμαστε τώρα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της πανδημίας και ουσιαστικά δανειζόμαστε από τις επόμενες γενιές. Πράγμα που σημαίνει ότι οφείλουμε και τον πλανήτη να τον προστατέψουμε για χάρη των επόμενων γενιών από τις οποίες δανειστήκαμε. Όταν μιλάμε για τις επόμενες γενιές, πιο ανεύθυνη γενιά από τη δικιά μας δεν υπήρξε. Δεν είναι μόνο το χρέος, είναι και η κλιματική αλλαγή που τους κληρονομούμε. Νατάσα, τι λέει το... Κώστα, ναι. Αν μπορώ μια κουβέντα να πω σε αυτό. Ναι. Ας σκεφτούμε ότι σήμερα υφιστάμεθα αυτή την κρίση και αντί να δούμε πώς με τις δικές μας δυνάμεις, ένα μέρος τέλος πάντων, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, κοιτάμε πώς θα δανειστούμε ακόμη περισσότερο για να μην χαλάσει σε τίποτα η σημερινή κατάσταση της βολής μας, αν είμαστε βολεμένους. Και δεν μιλάω για αυτούς που έχουν υποστεί άλλες περιπέτειες. Άρα συμφωνείς, Δάζο, ότι είμαστε η πιο ανεύθυνη γενιά που υπήρξε, νομίζω. Ναι, γιατί δεν έχουμε πια το τεκμήριο της ανθρώπινης. Δεν έχουμε αυτό το τεκμήριο, όχι. Πάνω σε αυτά που συζητάμε, να πούμε μια-δυο ερωτήσεις. Μήπως η Πράσινη Συμφωνία είναι φτιαγμένη στα μέτρα των πλούσιων μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών για να ευνοήσει τη δική τους βιομηχανική ανάπτυξη? Είναι η μια ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση είναι ότι οι στόχοι που έχουμε ήδη συζητήσει είναι αρκετά φιλόδοξοι και μάλλον θα κλείσουν κάποια εργοστάσια λόγω περιβαλλοντικών αλλαγών κτλ. Και θα χαθούν κατά συνέπεια κάποιες δουλειές. Όπως παραδείγματος χάρη έχει γίνει με το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Ας πάρουμε ένα. Νομίζω είναι και τα δύο μεγάλα θέματα. Κάποια θα κλείσουν, αλλά θα ανοίξουν. Αυτή είναι η έννοια από μια άποψη και του να περάσει κανείς σε καινούργια ιστορική φάση. Θα άρχισα από το πρώτο ερώτημα, ίσως εσύ, Θόδωρε. Το ερώτημα είναι κατά πόσον, όπως το διατύπωσε η Νατάσα, ότι θα υπάρχουν ίσως οι τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες, θα βγουν πολύ κερδισμένες και ίσως με οικονομικούς multipliers, νομίζω το υπονόησε και ο Τάσος προηγουμένως, ότι υπάρχουν επενδύσεις και επενδύσεις, όλες πράσινες, αλλά άλλες έχουν πολύ τοπικό περιεχόμενο, άλλες πολύ λιγότερο. Ξέρω ότι έχεις ασχοληθεί με αυτό το θέμα, γι' αυτό απευθύνομαι σε εσένα.
Κοιτάξτε, προφανώς οι μεγάλες χώρες έχουν και μεγαλύτερες δυνατότητες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η πράσινη κατεύθυνση, η οποία μπορεί να θωρακίσει τις κοινωνίες μας και έναντι της κλιματικής αλλαγής και έναντι της εξάρτησης από φυσικούς πόρους, δεν μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα ωφέλη και για μας. Μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα ωφέλη γιατί και εμείς, όπως και γενικά η Ευρώπη, εξαρτάται πολύ από πρώτες ύλες του εξωτερικού και δεν μιλάμε μόνο για ενεργειακές πρώτες ύλες. Μιλάμε και για πρώτες ύλες σε ένα σωρό υλικά τα οποία είναι βασικά για την οικονομική μας ανάπτυξη, τα οποία κατά κανέναν τρόπο δεν είναι άφθονα στην Ευρώπη. Ξέρετε, λίθιο, κοβάλτιο, νικέλιο, ό,τι συζητάμε τώρα για φωτοβολταϊκά, για μπαταρίες, για υλικά των κινητών τηλεφώνων, για μονωτικά. Εξαρτώμαστε πολύ από πρώτες ύλες εισαγόμενες, όλη η Ευρώπη. Άρα εντάξει, προφανώς γι' αυτό είναι και μια αναπτυξιακή στρατηγική, αλλά είναι και για τις πλούσιες χώρες, είναι και για τις φτωχές. Εμείς δηλαδή, γιατί να πρέπει να εξαρτώμαστε τόσο πολύ από εισαγωγές καυσίμων, από εισαγωγές πρώτων υλών. Και εμείς εξαρτώμαστε. Και επίσης ένας καθαρότερος αέρας της πόλης μας μόνο ωφέλη μπορεί να έχει και επιχειρηματικές ευκαιρίες δεν θα είναι λίγες, ακόμα και για χώρες οι οποίες εισάγουν πολλά προϊόντα. Διότι οι επιχειρηματικές ευκαιρίες δεν θα είναι μόνο σε βαριά βιομηχανία και τεχνολογία, θα είναι και σε ελαφρύτερη και σε τομέα πράσινων υπηρεσιών. Άρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα να σκεφτούμε. Προφανώς αυτοί που έχουν μεγαλύτερη πολιτική δύναμη βάζουν και τους κανόνες τους. Αλλά δεν είναι κάτι που θα μας βλάψει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν ξέρω αν ο Τάσος θέλει να προσθέσει κάτι. Θα ήθελα να πω κάτι κι εγώ. Καταρχάς συμφωνώ με αυτά που ο κ. Ζαχαριάδης. Η λογική και η θεωρία της μηχανογραφίας ότι η Ευρώπη, οι πλούσιες χώρες. Καταρχήν η Ευρώπη δεν είναι μόνο πλούσιες χώρες, είναι και πολλές ενδιάμεσες και πιο φτωχές. Μηχανογραφούν για να τα φέρουν όλα στα μέτρα τους και να εκμεταλλευτούν και να αδιαφορήσουν για τις υπόλοιπες χώρες. Αν την πάει κανείς στην ακραία της συνέπεια, σημαίνει ότι και η Ελλάδα, τουλάχιστον δεν ξέρω για την Κύπρο, αλλά θα μπορούσα να πω και για την Κύπρο σήμερα, αν ίσχυε αυτή η λογική, θα έπρεπε σήμερα να είναι μια έτσι λίγο καλύτερη χώρα σε σχέση με τις Βαλκάνιες και τις Μεσανατολικές. Όμως δεν είναι. Είναι πολύ πιο μπροστά και ένα μεγάλο μέρος αυτής της πρόοδου έχει προκύψει γιατί η ΜΕΝ Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1981, η ΔΕ Κύπρος από το 2004-2005, πότε μπήκε η Κύπρος νομίζω, 4. Λοιπόν, είναι προφανές ότι η ανάπτυξη στην Ευρώπη έχει αγκαλιάσει πάρα πολλές χώρες που παλιότερα ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, σε ενδιάμεση κατάσταση και σήμερα είναι σε ζηλευτή κατάσταση, ασχέτως ότι υστερούν με αυτούς που είναι στην πρωτοπορία. Και όπως λέθηκε, βεβαίως ένα τέτοιο πρόγραμμα και οποιοδήποτε πρόγραμμα, και εμείς αν το κάναμε, θα το κάναμε με κάποιους κανόνες που δεν θα μας άφηνε απ' έξω, που θα μας ευνοούσε και εμάς. Αλλά είναι άλλο θέμα να έχεις solidarity απέναντι στους υπόλοιπους και άλλο θέμα να διαφορήσει να το πηγαίνεις προς την κατεύθυνση του να τον εκμεταλλευτείς τον άλλον και να τον βάσεις σε ακόμη χειρότερη κατάσταση. Και τη δεύτερη ερώτηση, αν θέλετε να πείτε και γι' αυτό ένα σχόλιο, σε περίπτωση που θα χαθούν άλλες δουλειές, η προτεραιότητα μας όντως είναι το περιβάλλον. Ναι. Η δική μου απάντηση είναι ότι στην περίοδο της δεκαετίας του 20 θα γίνει και το βλέπουμε αυτό ήδη να συντελείται μια πολύ σοβαρή κλαδική αναδιάρθρωση είτε χωρίς την κλιματική αλλαγή, είτε χωρίς την πανδημία. Δηλαδή θα υπάρξουν σοβαρές κλαδικές διαφοροποίησεις. Παλιοί κλάδοι θα αποδυναμώνονται και κάποια στιγμή θα σβήσουν και καινούργοι θα αναδεικνύονται. Επομένως το πολιτικό πρόβλημα, το πολιτικό-οικονομικό πρόβλημα είναι πώς η κάθε κοινωνία θα δει, πώς θα παρακολουθήσει τις εξελίξεις, πώς θα βοηθήσει αυτή τη μεταλλαγή και αυτή τη μετάβαση και όχι πώς θα μένει κολλημένη σε αυτό που πεθαίνει και να εμποδίζει αυτό που μπορεί να γεννηθεί και να της δημιουργήσει ευημερία, απασχόληση, εισοδήματα, ανάπτυξη. Αυτό είναι κλασικό πρόβλημα και για εξού και έχουμε κοινωνίες που μένουν πίσω και κοινωνίες που βγαίνουν μπρος.
Και θα έλεγα ότι αυτός που φοβάται, και καλώς φοβάται, και όλοι φοβόμαστε, απλώς πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, όχι απλώς να φοβόμαστε και πώς θα το αντιμετωπίσουμε, πώς θα εμποδίσουμε το καινούριο, είναι ότι αν δεν κάνουμε τις αλλαγές, δεν μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τις αλλαγές που γίνονται, τότε αυτά που φοβόμαστε ότι θα χαθούν, θα τα χάσουμε έτσι κι αλλιώς και ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, δηλαδή η σχέση δεν είναι να κρατήσω αυτά που έχω και να εμποδίσω τα καινούργια. Αν θες να μείνεις κολλημένος σε αυτά που έχεις, θα χάσεις και αυτά και θα χάσεις και τα καινούργια, γιατί δεν κάνεις τίποτα για να προχωρήσεις. Είναι ένα γενικότερο θέμα, το οποίο σημαίνει βάζει και τεράστιες καινούργιες απαιτήσεις στην οικονομική πολιτική και στο governance. Δηλαδή γιατί το governance, το κράτος, είναι βασικός μοχλός στο πώς μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση. Πάρτε παράδειγμα το τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και τι γίνεται στην Ευρώπη με την αγορά εργασίας και την απασχόληση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια διαφορή στο πολιτικό σύστημα για την κάτω πλευρά της πυραμίδας των εργαζόμενων και έχουμε μια πολύ σημαντική ανισότητα και πολύ χαμηλές και φτώχεια και χαμηλές αμοιβές. Στην Ευρώπη το μοντέλο είναι πολύ διαφορετικό, τουλάχιστον στις κεντροευρωπαϊκές και σκανδιναβικές χώρες και ακόμη θα έλεγα και σε χώρες σαν τις δικές μας. Λοιπόν, πρέπει να σκέφτεται κανείς κάπως πιο ανοιχτά και σύνθετα τέτοια ζητήματα και όχι μόνο απλουστευτικά και με εμπειρικά και με κάποιο συνέστημα ή με κάποιο αφορμητισμό που δεν έχει όμως κανένα ρεαλισμό. Δυστυχώς ο χρόνος ο τηλεοπτικός τελειώνει, θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Κάποια καταληκτικά σχόλια. Θα αρχίσω από σένα, Θόδωρο. Να συμπληρώσω σε αυτά τα εξαιρετικά που είπε ο κύριος Γιαννίτσης και ευτυχώς που μίλησε εκείνος, γιατί δεν χρειάζεται τώρα που τελειώνει ο χρόνος να προσθέσω, ότι γι' αυτό, για τους κινδύνους της μετάβασης, υπάρχει και ένα ειδικό ταμείο μέσα στα ευρωπαϊκά ταμεία, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο μπορεί να χρηματοδοτήσει προβλήματα ανεργίας, επανεκπαίδευσης εργαζομένων που θα πληγούν από κάποιες από τις αλλαγές. Το τελευταίο μου σχόλιο θα ήταν ότι πρέπει από τώρα να σκεφτόμαστε για το 2050, όσο γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο και για τους ανθρώπους και για το πολιτικό σύστημα, αλλά ευτυχώς έχουμε εξωγενείς πιέσεις, σαν τον κλιματικό νόμο που σας ανέφερα για το 2050. Πρέπει να σκεφτόμαστε με ορίζοντα εκείνον πώς θα κάνουμε αλλαγές από σήμερα. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιες εξωγενείς πιέσεις, ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν πιέσεις τύπου πανδημίας ή πιο σοβαρά προβλήματα κλιματικής αλλαγής, για να μας βάλουν ακόμα πιο επίγουσες προτεραιότητες. Ευτυχώς που υπάρχουν εξωγενείς πιέσεις. Δυστυχώς, θα έλεγα, είναι κρίμα που χρειαζόμαστε εξωγενείς πιέσεις για να κάνουμε τα προφανή. Τάσο, κάποιο σχόλιο. Ένα σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι όλα αυτά που συζητήσαμε σημαίνουν ότι σε επίπεδο κοινωνίας και χώρας θα προκαλέσουν κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις, εντάσεις, εξαρτάται πόσο έξυπνα η κάθε κοινωνία χειρίζεται τα προβλήματά της και βλέπουμε ότι δεν είναι καθόλου αυτονόητο το πώς θα χειρίζεται κανείς βλέποντας και πολλές χώρες στο εξωτερικό για τα τελευταία λίγα χρόνια. Επομένως, η βασική διάσταση της πολιτικής στα επόμενα χρόνια και δεν στα επόμενα 2-3 χρόνια, ενώ στα επόμενα 10-20 χρόνια είναι ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να κάνει delivery, δηλαδή να παράγει έργο, να παράγει αυτό που χρειάζεται. Επομένως, διάφορες άλλες πολιτικές διαστάσεις νομίζω ότι θα υποχωρήσουν και αυτό που θα μετράει είναι ποιος μπορεί να κάνει και ποιος δεν μπορεί να κάνει. Και όταν λέω να κάνει δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι και τα κοινωνικά και τα πολιτικά στη μέση, δηλαδή να δημιουργήσει ένα μοντέλο και μια εξέλιξη οικονομικά πετυχημένη, κοινωνικά και πολιτικά ισόρροπη και αυτός να έχει να πάρει το στεφάνι του νικητή. Τώρα, να έχουμε κατά νου ότι το οικονομικά πετυχημένη σε ορισμένες φάσεις ιστορίας μπορεί να σημαίνει και οικονομικές δυσκολίες, για να μην πω οπισθοδρομήσεις, και θα είναι πετυχημένο αν είναι καλύτερο από ένα σενάριο οικονομικών δυσκολιών και οπισθοδρόμησης που θα ήταν ακόμη χειρότερο.
Γιατί μην νομίζουμε ότι μπορούμε πάντα να έχουμε οτιδήποτε θετικό και οτιδήποτε μας αρέσει. Νομίζω είναι ένα εξαιρετικό καταληκτικό σχόλιο. Ναι. Ευχαριστούμε τους καθηγητές Ζαχαριάδη και Γιαννίτση για την παρουσία τους απόψε και για τον πολύτιμο χρόνο τους. Εμείς ανανεωνούμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες για την Παρασκευή 26 Μαρτίου την ίδια ώρα. Θα συνεχίζουμε τον προβληματισμό στο ίδιο θέμα, αλλά διευρύνοντας τον προβληματισμό πέραν της Ευρώπης, εξετάζοντας το από τη σκοπιά της παγκόσμιας οικονομίας και τεχνολογίας για μια παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επιστήμη και κοινωνία papakicybc.com.cy και να μας ακολουθήσετε κάνοντας like στην ιστοσελίδα μας στο Facebook Επιστήμη και Κοινωνία. Καλό σας βράδυ.